Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα επιβάλλει αυξημένη επαγρύπνηση. Τι τελευταίε μέρε, καταγράφεται μείωση του ρυθμού αύξηση των κρουσμάτων. Παρόλα αυτά, η σταδιακή επικράτηση τη μετάλλαξης Δέλτα δεν επιτρέπει εψυχασμό. Οφείλουμε όλοι να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας, μάσκες, αποστάσεις, ατομική προστασία, μάσκε, αποστάσει, ατομική υγιεινή, αλλά και να εφαρμόζουμε τα πρωτόκολλα στου χώρου εργασία και ιδίω στου χώρου διασκέδαση. Πάνω απ' όλα, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε το εργαλείο του εμβολιασμού ώστε να προστατεύσουμε του εαυτού μα και το περιβάλλον μα. Να προσθέσουμε τη δική μα προσπάθεια σε αυτή των πλήρω εμβολιασμένων συμπολιτών μα που έχουν βάλει τη δική του φραγίδα στην οικοδόμηση του τείχου ανοσία. Αυτό θα αναχαιτήσει τι εξάρσει και τι μεταλλάξει του ιού και θα μα οδηγήσει στην οικονομική και κοινωνική κανονικότητα. Οι εμβολιασμοί αναμένεται να ξεπεράσουν σήμερα τα 10 εκατομμύρια. Ήδη πάνω από 5.520.000 συμπολίτε μα έχουν κάνει τουλάχιστον την πρώτη δόση και 4.730.000 έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του. Είναι θετικό το γεγονό ότι τι τελευταίε εβδομάδε διαπιστώνεται αύξηση στο ρυθμό των ραντεβού που κλείνονται από του νέου. Όπω και το γεγονό ότι οι συμπολίτε μα που ήταν επιφυλακτικοί αναθεωρούν τη στάση του και προσέρχονται στα εμβολιαστικά κέντρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας για το Freedom Pass από την Τρίτη έχουν ήδη συμπληρώσει την αίτηση για παραλαβή της κάρτας 140.000 νέοι 18-25 ετών που έχουν εμβολιαστεί μέσω του GAVGR και ακόμη 4.500 νέοι μέσω ΚΕΠ. Πρόκειται, όπως είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, για μια ψηφιακή προπληρωμένη χρεωστική κάρτα 150 ευρώ που μπορεί να αξιοποιηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου για αγορέ από ελληνικέ επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στου κλάδου του τουρισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών. Αυτή τη στιγμή μπορούν να κλείσουν ραντεβού και να εμβολιαστούν άμεσα, ακόμη και αυθημερών, με όποιο εμβόλιο θέλουν, όλοι οι συμπολίτε μα ηλικία 18 ετών και άνω. Μπορούν επίση να κλείσουν ραντεβού οι γονεί ή κάποιο που ανήκει στην ίδια οικογενειακή μερίδα για τον εμβολιασμό των εφήβων ηλικία 15-17 ετών με το εμβόλιο τη Pfizer. Από την περασμένη Τρίτη άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι θεράποντες οι ιατροί είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού τομέα να δηλώνουν τους πολίτες οι οποίοι έχουν δυσκολίες μετάβαση στα εμβολιαστικά κέντρα προκειμένου να προγραμματιστεί και να γίνει κατοίκον ο εμβολιασμό τους με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson Johnson. Χθε κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία που ορίζει ω υποχρεωτικό τον εμβολιασμό σε όλο το προσωπικό των δημόσιων και ιδιωτικών δομών πρόνοια και υγεία, και θέτει ω καταληκτικέ ημερομηνίε για την πρώτη δόση την 16η Αυγούστου και την 1η Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα. Στην περίπτωση μη εμβολιασμού εργαζομένων σε φορεί του δημοσίου τομέα, με απόφαση του επικεφαλή του φορέα επιβάλλεται, κατά παρέκκληση κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, το ειδικό διοικητικό μέτρο τη αναστολή καθηκόντων. Σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα, για όσο διάστημα ο εργαζόμενο δεν ανταποκρίνεται στην υποχρέωση εμβολιασμού, ο εργοδότη υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή τη εργασία και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολή αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχή εργασία εξαιτία του μη εμβολιασμού του.